Θα ήθελα να κάνω μία ενημέρωση σχετικά με τελευταίες εξελίξεις από ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής. Να ξεκινήσουμε αυτές που δυστυχώς λαμβάνουν χώρα το τελευταίο 24ωρο. Είχαμε ένα ατυχές περιστατικό, ένα ατύχημα στο φράγμα του Περδίκα, στη λίμνη του Περδίκα, όπου αγνοείται ένας συμπολίτης μας. Δεν έχουν καρποφορήσει οι έρευνες δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή για την ανέβρεσή του. Χθες το βράδυ, κάτω από συνθήκες που ερευνά και η αστυνομία και η πυροσβεστική, βυθίστηκε η βάρκα στην οποία επέβαιναν δύο συμπολίτες μας. Ο ένας σώθηκε τελικά με την επέμβαση των σωμάτων ασφαλείας και πολιτών που προσέτρεξαν προς βοήθεια, αλλά αγνοείται ο άλλος συμπολίτης μας. Υπάρχουν ενισχύσεις από την πυροσβεστική και από πολίτες και από την πολιτική προστασία της περιφέρειάς μας που διενεργούν μέχρι αυτή την ώρα τις έρευνες. Μέχρι πριν από λίγο που μίλησα, δυστυχώς δεν είχαμε κανένα νεότερο. Ως προς επίσης ένα άλλο παρεφερές γεγονός, θα ήθελα να το αναφέρω στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να επισημάνουμε την όποια σύσταση μπορούμε να κάνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Δύο άλλοι συμπολίτες μας πριν από τρεις ημέρες μετέβησαν με τις μηχανές τους πάνω στον ορεινό όγκο του Βερμίου, πάνω στα χιόνια, όπου και αυτοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις μηχανές τους καθώς προχώρησαν ψηλά στο βουνό με πολύ χιόνι, πάνω από ένα μέτρο. Αναγκάστηκαν να επιστρέψουν με τα πόδια και κινδύνευσαν να χαθούν και ειδοποίησαν την πυροσβεστική με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν πολλές δυνάμεις και αναγκάστηκε τελικά το ελπιστριοφόρο όχημα της πυροσβεστικής να τους προσεγγίσει και να τους διασώσει. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ από αυτό το βήμα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι οι πολίτες, ο καθένας μας, στις όποιες τέτοιες αποδράσεις κάνουμε, να παίρνουμε όλα τα μέτρα προστασίας και πρόληψης και να αποφεύγουμε να θέτουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο, γιατί αυτό, πέρα από την απειλή της ίδιας της ζωής, δημιουργεί πολλαπλά άλλα προβλήματα ευρύτερα σε όλο τον μηχανισμό που κινητοποιείται στη συνέχεια προς αναζήτηση και διάσωση. Ως προς τις συναντήσεις που είχα την εβδομάδα που μας πέρασε στην Αθήνα, θα ήθελα να καταθέσω στο σώμα ότι είχαμε μια συνάντηση μαζί με τους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου του θέσαμε τα θέματα που είχαμε στην ατζέντα της συνάντησης, κυρίως με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, αλλά και τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν και τη σημερινή συζήτηση. Ο ίδιος ο Υπουργός καταρχήν δεσμεύτηκε για την αποπληρωμή των οφειλών του ΕΛΓΑ στους παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας εντός Μαρτίου, να δοθεί μια μεγάλη προκαταβολή για τις αποζημιώσεις των ζημιών των παραγωγών στις δενδρόδεις καλλιέργειες, που οι καλλιέργειές τους βρισκόταν στην ολοκλήρωση του προανθικού και στην έναρξη του ανθικού σταδίου και με την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που πρέπει να γίνουν, όπως είχαν ενημερώσει και τους παραγωγούς που με επισκέφθηκαν στην περιφέρεια πριν από δύο εβδομάδες. Αυτές τις ενέργειες που είχαμε ενημερώσει τότε, δρομολογεί του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και με την ολοκλήρωσή τους θα αποπληρωθούν και το σύνολο των ζημιών που έχουν καταγραφεί στους παραγωγούς. Επίσης, η καταβολή των αποζημιώσεων των παραγωγών, των φασουλοπαραγωγών της περιφέρειάς μας που δεν έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα, με την αποστολή των τελευταίων πορισμάτων στην κεντρική υπηρεσία, θα αποζημιωθούν εντός Μαρτίου, με το που θα αποσταλούν το σύνολό τους, μέσα στις επόμενες 10, το αργότερο 15 μέρες, θα αποπληρωθούν. Και επίσης ο νέος υπουργός δεσμεύτηκε μέσα στο τρέχον δεκαήμερο, δηλαδή μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, ο ίδιος να ανακοινώσει επίσημα σειρά μέτρων προς ανακούφιση του κόστους παραγωγής και της επιβάρυνσης της αγροτικής παραγωγής όπως αυτή καταγράφεται
εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, με σειρά μέτρων που ο ίδιος επισήμως θα ανακοινώσει, όπως είπαμε, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Του θέσαμε και τα αιτήματα που μας είχαν γνωστοποιήσει οι εκπρόσωποι των αγροτών που μας είχαν θέσει στην περιφέρεια και από αυτόν δεσμεύτηκε να δώσει, όπως σας είπα ο ίδιος, μια ολοκληρωμένη απάντηση.